Κύριε Πολυζωήδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πολλά συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα και την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Θράκη και τον Βόρειο Έβρο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις όπου έχουμε, μετά και τις εξαγγελίες του Υπουργού για την δημιουργία νέας δομής επάνω στο Βόρειο Έβρο, έχουν πυροδοτηθεί οι αντιδράσεις από τον κόσμο, από τους φορείς, από τις συλλογικότητες και αναμένουμε φυσικά να δούμε για το πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα λοιπόν σας έχουμε καλέσει στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης που και βρίσκεστε σήμερα εδώ να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό ζήτημα, καθώς θα συζητήσουμε γενικότερα και για το πώς είναι η κατάσταση στη Θράκη. Θέλω να κάνω λοιπόν την εξής ερώτηση. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα τα οποία βιώνουμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια εξωτερικής πολιτικής, πόσο αφυπνισμένος είναι ο λαός στη Θράκη? Καταρχάς, να απευθύνω την καλησπέρα μου σε όλο το λαό της Θράκης, από τον Ορμένη έως τη Ξάνθη, από το πολύπαθο φυλάκιο της προσφυγούπολης Οριστιάδας και την καλησπέρα μου σε όλο τον ελληνισμό που θα μας δει μέσα από το YouTube, από τη Θράκη έως την Κύπρο, από την Πελοπόννησο έως το Σίδνεϊ, έως τη Μελβούρνη, έως την Αμερική, έως την Ολλανδία, έως τα Γιάννενα, τα οποία στηρίζουν πάρα πολύ τη Θράκη μας. Και να σας απαντήσω στο ερώτημά μας, στο ερώτημά σας. Ο λαός της Θράκης έχει αφυπνιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, αλλά όχι στο βαθμό που επαιτείται, ούτως ώστε να μπορέσει να ανατρέψει τα προφανώς σχεδιαζόμενα αυτά όλα εις βάρος του και να τροχοπεδήσει όλους όσους αναπτύσσουν διγλωσία στα θέματα της Θράκης, για το συγκεκριμένο θέμα του ΚΙ στο φυλάκιο της Οριστιάδας, για όλους όσους αλώνονται σε φιγούρες, απολαμβάνουν τη στήριξη του λαού, αλλά στην πράξη τα έργα τους καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο.